Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα μας ήρθε από την Αμερική. Αυτό το ερώτημα το έχει στείλει μια φίλη που παρακολουθεί το κανάλι, η οποία είναι ακαδημαϊκός και ασχολείται πάρα πολύ με την αρχαία ελληνική γραμματεία λόγω του επαγγέλματός της, αλλά έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα αυτή η φίλη. Παρακολουθεί τα βίντεό μας και μου στέλνει κατά καιρούς σε mail τις απόψεις της. Λοιπόν, μου γράφει το εξής: αγαπημένη μου Θέκλη, σου στέλνω την παρακάτω αφορμή για σκέψη, ώστε να μην παρερμηνευτεί η μοναχικότητα. Εγώ στον τίτλο έβαλα ένας κίνδυνος που μπορεί να έχει η μοναξιά, όχι η μοναχικότητα, και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Πιστεύω ότι ο ενήλικας έχει ωφεληθεί από τον ερωτικό σύντροφο στην αναζήτηση του εγώ του. Και επισημαίνω τον παρακάτω κίνδυνο στην εποχή της διάχυσης της τηλεοπτικής και διαδικτυακής ειδονοβλεψίας. Τον κίνδυνο του υπονομευτικού για την ανθρώπινη προσωπικότητα περάσματος από τον ερωτισμό στην πορνογραφία. Από την ενεργητική ενδοσκοπική αναζήτηση του εγώ, από την ενεργητική ενδοσκοπική αναζήτηση του εγώ, μέσα από τη ματιά του ερωτικού συντρόφου, στην ειδονοβλεψία ενός ναρκισσιστικού εγώ, μιας ανεξέλεκτης συναισθηματικής ερημίας. Λοιπόν, θα στα πω σε απλά ελληνικά, γιατί φίλοι τα γράφει κάπως σύνθετα, είπαμε είναι ακαδημαϊκός. Τι θέλει να πει? Έχει τον εξής προβληματισμό, ότι όταν κάποιος είναι μόνος του, χωρίς ερωτικό σύντροφο και βιώνει μοναξιά, δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο μοναχικότητα και ο λόγος είναι γιατί όταν χρησιμοποιώ τον όρο μοναξιά, ενώ να είναι κάποιος μόνος του και να νιώθει απίστευτα μόνος του, να νιώθει ότι είναι έρημος, ότι είναι μόνος και ότι δεν μπορεί να συνδέεται με τον εαυτό του και με άλλους ανθρώπους. Ενώ η μοναχικότητα, έτσι όπως το χρησιμοποιώ εγώ στα βίντεο, σημαίνει να είναι κάποιος μόνος, να μην έχει δηλαδή ερωτικό σύντροφο, να μην έχει έναν άνθρωπο με τον οποίο να μοιράζεται τη ζωή του επί καθημερινής βάσεως, αλλά να έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια υγιή σχέση με τον εαυτό του, μια υγιή σχέση με το εγώ του, να έχει ένα υγιές εγώ και να μπορεί να συνδέεται και με τον εαυτό του και με άλλους ανθρώπους, χωρίς απαραίτητος να υπάρχει πάντοτε ένας ερωτικός σύντροφος, ο οποίος ερωτικός σύντροφος να είναι το μέσο ώστε να ενεργητικά και ενδοσκοπικά να αναζητεί το εγώ του μέσα από τη ματιά του ερωτικού συντρόφου. Ο κίνδυνος εδώ που λέει η φίλη είναι ότι αν μείνουμε μόνοι μας, κινδυνεύουμε να γίνουμε ναρκισσιστές και ως γνωστόν οι νάρκισσοι έχουν πολύ μεγάλη ενασχόληση με την ειδονοβλεψία και την πορνογραφία. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που δείχνουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας επιλέγουν και προτιμούν να παρακολουθούν ταινίες ερωτικού περιεχομένου, σεξουαλικού περιεχομένου, παρά να έχουν ερωτικό σύντροφο. Θα σου έλεγα, φίλοι, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ναρκισσός και ερωτικό σύντροφο να έχει και παντρεμένος να είναι και τη γυναίκα του να έχει και τον άντρα της να έχει, εάν έχει εθισμό στον αυτοερωτισμό μέσα από τη θέαση τέτοιων ταινιών, δεν θα σταματήσει τον εθισμό του ή τον εθισμό της αν είναι γυναίκα, λόγω του ότι βρίσκεται σε μία σχέση και έχει έναν άλλον άνθρωπο. Δεν θα το σταματήσει. Είναι κοινός τόπος ανάμεσα στους ειδικούς ψυχικής υγείας ότι ο εθισμός από την παρακολούθηση τέτοιων θεαμάτων είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στους ανθρώπους που είναι νάρκισσοι και είναι και πολύ ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε πει για τους νάρκισσους ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συνδεσιμότητα. Προσποιούνται τη συνδεσιμότητα, ακόμη και μέσα σε μια ερωτική σχέση, προσποιούνται ότι έχουν συναισθήματα, προσποιούνται ότι συνδέονται με τον άλλον άνθρωπο, στην πραγματικότητα όμως τους ενδιαφέρει μόνο εαυτός τους και τους ενδιαφέρει κυρίως τον gratification, δηλαδή η ικανοποίηση του εαυτού τους. Άρα, όταν είσαι ένας νάρκισσος, ο οποίος δεν έχει συναίσθηση και δεν σε νοιάζει τίποτα για τους άλλους,
δεν σε ενδιαφέρει ούτε να ανακαλύψεις το εγώ σου μέσα από τη ματιά του συντρόφου σου, ούτε να έχεις μια όμορφη ερωτική σχέση η οποία να σε εξελίξει και πνευματικά, γιατί αυτό εννοείς όταν λες αναζήτηση του εγώ, να σε εξελίξει και πνευματικά, να σε εξελίξει και ψυχικά, να σε εξελίξει και διανοητικά. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Το μόνο πράγμα που σε ενδιαφέρει είναι να ικανοποιηθείς, να έχεις ευχαρίστηση, να έχεις ειδονή, να νιώσεις εσύ όμορφα, να είσαι εσύ καλά. Δεν σε ενδιαφέρει ο σύντροφος. Και επειδή ο σύντροφος ή σύντροφος είναι πρόσωπα τα οποία έχουν και ανάγκες, έχουν και επιθυμίες, και όταν οι άνθρωποι μπαίνουμε σε σχέσεις δεν έχουμε μόνο ωφελήματα, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις, έχουμε και ευθύνες, οι ναρκισσοί δεν θέλουν, δεν προτιμούν να έρχονται σε ερωτική επαφή με τον την σύντροφο τους τόσο όσο να αυτοικανοποιηθούν και να νιώσουν ωραία χωρίς καμία υποχρέωση. Όταν κάθεσαι μόνος σου μπροστά από μια οθόνη υπολογιστού ή μπροστά από μια οθόνη τηλεοράσεως και παρακολουθείς μια ταινία με τέτοιο περιεχόμενο και αυτοικανοποιείσαι, δεν έχεις καμία έγνοια πώς νιώθει ο σύντροφός σου, να καταλάβεις τι σου λέει ο σύντροφός σου, δεν έχεις καμία έγνοια να έρθεις σε επαφή με τα συναισθήματα σου, να έρθεις σε επαφή με τον εαυτό σου και να ασχοληθείς γενικότερα με έναν άλλον άνθρωπο και να δώσεις κιόλας κάτι σε έναν άλλον άνθρωπο. Σε ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός σου. Οπότε, η ναρκισσοί και γενικώς οι αδιάγνωστοι άνθρωποι προτιμούν τον αυτοερωτισμό. Ακόμη και όταν είναι μέσα σε μια σχέση. Και ακόμη και όταν είναι σε μια σχέση, όταν συναντιούνται ερωτικά με το τέρι τους, μπορεί να το κάνουν με έναν τρόπο ο οποίος να θυμίζει πάρα πολύ τον αυτοερωτισμό. Δηλαδή να χρησιμοποιούν το τέρι τους ως μια άλλη κούκλα, ως μια πλαστική κούκλα, πάνω στην οποία να κάνουν διάφορα πράγματα, που η έγνοια τους να είναι αυτά τα πράγματα να τους ικανοποιήσουν αυτούς τους ιδίους. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αναστρέψουμε λίγο το ερώτημά σου. Όχι να πούμε αν το να είσαι μόνος σου θα σε οδηγήσει στον αυτοερωτισμό, άρα θα σε κάνει ναρκισσό, αλλά να το πούμε ότι μήπως οι ναρκισσοί έχουν μία τάση προς τον αυτοερωτισμό, και κυριολεκτική και μεταφορική, γιατί μεταφορική ξέρουμε σίγουρα ότι έχουν, και προτιμούν την αυτοικανοποίηση και τη θέαση τέτοιων θεαμάτων παρά την ουσιαστική συνέβρεση με έναν άλλον άνθρωπο. Θέλει να δώσεις ενέργεια. Θέλει να συνδεθείς, χρειάζεται να δώσεις ενέργεια, χρειάζεται να συνδεθείς, χρειάζεται να κοπιάσεις για να συνευρεθείς με έναν άλλον άνθρωπο ουσιαστικά και να είσαι παρόν την ώρα της ερωτικής συνέβρεσης. Κάτι το οποίο τέτοιοι άνθρωποι δεν θέλουν να το κάνουν και δεν τους ενδιαφέρει να το κάνουν. Δεν τους ενδιαφέρει να κοπιάσουν για να έχουν αποτελέσματα, τα οποία αυτά αποτελέσματα να έχουν να κάνουν με τι, με την εξερεύνηση του εγώ τους, την υγιή ενδοσκόπηση και την υγιή εξερεύνηση του εγώ τους, μα τέτοιοι άνθρωποι είναι πολύ εναντίον κάτι τέτοιο. Θεωρούν ότι είναι κίνδυνος να ασχολούνται με τα συναισθήματα τους, ότι είναι επικίνδυνο πράγμα να μάθουν τον εαυτό τους. Δεν θέλουν να μάθουν τον εαυτό τους. Δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το εσωτερικό τους κενό. Δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή με τα κομπλεξίλικια τους. Δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τις ευαλωτότητες τους. Δεν θέλουν να ξέρουν πως έχουν αδυναμίες. Δεν θέλουν να δώσουν τη δύναμή τους σε ένα άλλο άνθρωπο. Όταν αφινόμαστε να βιώσουμε μια ερωτική σχέση σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στο επίπεδο του κρεβατιού, τότε δίνουμε βήμα και δίνουμε χώρο σε έναν άνθρωπο να έρθει πολύ κοντά μας. Οι ναρκισσοί και οι αδιάγνωστοι γενικότερα δεν θέλουν να έρθει κανείς κοντά τους. Θέλουν να μείνουν μόνοι τους και μόνο να απολαμβάνουν και να κάνουν πράγματα τα οποία δεν προϋποθέτουν να κοπιάσουν, δεν προϋποθέτουν να ταπεινωθούν, δεν προϋποθέτουν να κάνουν οποιοδήποτε πνευματική ή συναισθηματική δουλειά. Τα αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι. Έτσι λοιπόν, όταν σε αυτό εδώ το κανάλι προωθούμε τη μοναχικότητα ως ένα lifestyle, ως ένα τρόπος ζωής, ο οποίος μπορεί να είναι πνευματικός τρόπος ζωής, εννοείται ότι αυτή η μοναχικότητα δεν έχει ως αποτέλεσμα τον αυτοερωτισμό. Τον αυτοερωτισμό ως τρόπος ζωής και τον εθισμό από τη θέαση πορνογραφικού υλικού. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι υποκαθιστούν τον ερωτισμό τους με τον αυτοερωτισμό, οι οποίοι λένε εγώ δεν θέλω να συνευρεθώ με έναν άλλον άνθρωπο, εγώ θα είμαι μόνος μου,
και θα βλέπω αυτές τις ταινίες, θα αυτοικανοποιούμαι και δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν είναι αυτό που σημαίνει η μοναχικότητα. Η μοναχικότητα σημαίνει ναι μεν, είναι ωραίο πράγμα ο έρωτας, είναι καταπληκτικό πράγμα η ανθρώπινη συνέβρεση, είναι υπέροχο πράγμα να μπορούμε να έρθουμε σε ουσιαστική επαφή με άλλους ανθρώπους, με έναν άλλον άνθρωπο, όμως αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος στη ζωή μου, που δεν έχω άνθρωπο νου και έχω, που άνθρωπο νου και έχω, I will make the most of it. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ μέσα από τις συνθήκες που έχω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιδοθείς τον αυτοερωτισμό για να τα βγάλεις πέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσεις να κάνεις μια ενεργητική ενδοσκόπηση. Πώς το γράφεις εδώ πέρα. Ενεργητική ενδοσκοπική αναζήτηση του εγώ μέσα από την ψυχοθεραπεία, μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, μέσα από την επαφή με τη φύση, μέσα από την καλλιέργεια της πνευματικότητας, μέσα από υγιείς φιλίες, γιατί έχουμε και ναρκισιστικές φιλίες, έχουμε και ναρκισιστική κακοποίηση στις φιλίες, μέσα από υγιείς σχέσεις που αναπτύσσω με άλλους ανθρώπους, όχι απαραίτητος ερωτικές. Μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς έρωτα και μπορεί να ζήσει και χωρίς αυτοερωτισμό. Θεωρώ ότι δεν είναι επικίνδυνο όταν μείνει ένας άνθρωπος μόνος του να εθιστεί στη θέαση πορνογραφικών ταινιών επειδή ακριβώς είναι μόνος του. Είναι το αντίθετο που συμβαίνει. Όταν ένας άνθρωπος έχει θέματα με τη συνδεσιμότητα του, έχει μία διαταραγμένη προσωπικότητα και δεν μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με τους άλλους ανθρώπους, τότε ναι, μπορεί να το κάνει, μπορεί να του συμβεί να εθιστεί σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Και θα το κάνει, ξαναλέω, είτε βρίσκεται μέσα σε σχέση, είτε δεν βρίσκεται μέσα σε σχέση. Το άλλο το κομμάτι που έχει να κάνει με τη θέαση τέτοιων ταινίων είναι το ηθικό κομμάτι. Το ηθικό κομμάτι που αφορά στον τρόπο με τον οποίο έγιναν αυτές οι ταινίες. Αν αυτές οι ταινίες έγιναν σεβόμενες τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές. Τι περιεχόμενο έχουν αυτές οι ταινίες. Αν για παράδειγμα έχουν περιεχόμενο το οποίο δεν είναι σεβαστικό προς τους ηθοποιούς που παίρνουν μέρος. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Είναι μεγάλη η συζήτηση γύρω από την πορνογραφία, πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι αυτό το βίντεο να μιλήσουμε γι' αυτό. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν κινδυνεύουμε αν προσπαθούμε να μετατρέψουμε τη μοναξιά μας στη μοναχικότητα να εθιστούμε στον αυτοερωτισμό. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, κατά την άποψη μου πάντα, έτσι όπως το ρωτάει η φίλη. Τώρα από την άλλη, οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος επιδιώκει την υγιή συνδεσιμότητα, αν συναντήσει στο δρόμο του ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν υγιή συνδεσιμότητα, γιατί είναι ενάρκηση, γιατί είναι διαταραγμένη, γιατί είναι αδιάγνωστη, γιατί είναι τοξική, πέφτει σε μεγάλη παγίδα αν πιστέψει ότι με την αγάπη του και με την κατανόηση του και με την αφοσίωση του αυτούς τους ανθρώπους θα τους εμπνεύσει στην πνευματικότητα, θα τους εμπνεύσει στη συνδεσιμότητα και με την προσπάθεια του αυτούς τους ανθρώπους θα τους κάνει να γίνουν πνευματικοί άνθρωποι και θα τους βοηθήσει να καλλιεργηθούν και θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τα θέματά τους. Όχι, όχι και όχι. Αντιθέτως, αν προσπαθούμε να εξηγιάνουμε σχέσεις με τέτοιους ανθρώπους, είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε να πάθουμε κι εμείς ψυχική, πνευματική και συναισθηματική ζημιά από τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί όταν συνευρίσκεσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να μοιραστεί και δεν θέλει να συνδεθεί μαζί σου και την ώρα που είναι μαζί σου σε τόσο προσωπικές στιγμές τον ενδιαφέρει, την ενδιαφέρει μόνο η δική του ικανοποίηση και δεν συνδέεται ουσιαστικά, αυτό μπορεί να είναι κάτι που να σε πληγώσει. Αυτό μπορεί να είναι κάτι που να σε αποξενώσει από τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι πολύ μειωτικό την ώρα της ερωτικής επαφής ο άλλος να μην ασχολείται μαζί σου, αλλά να ασχολείται με το τι εικόνες έχει στο μυαλό του από αυτά που έχει παρακολουθήσει ή τι σκέφτεται ή τι έχει να κάνει με το πώς αυτός, πώς αυτή θα νιώσει καλύτερα και να μην ενδιαφέρεται για το πώς νιώθει ο σύντροφος του και να μην ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει εκείνη την ώρα με τον την σύντροφο του και να έρθει σε ουσιαστική επαφή με τον την σύντροφο του. Θα έλεγα ότι καλύτερα να μην έχεις καθόλου ερωτική επαφή παρά να έχεις μια τοξική ερωτική επαφή που κατά τη διάρκεια εκείνης της ερωτικής επαφής ο άλλος να μην ασχολείται ουσιαστικά μαζί σου. Να μην πηγαίνει εκεί για να συνδεθεί μαζί σου. Να πηγαίνει εκεί για να αυτοικανοποιηθεί. Και συμβαίνουν αυτά. Θα ήταν ενδιαφέρον να διαβάσω στα σχόλια, σας έχει τύχει κάτι τέτοιο.
να είστε ερωτικά με έναν άνθρωπο και να νιώθετε ότι εκείνη την ώρα δεν είναι εκεί. Ότι εκείνη την ώρα δεν σας βλέπει εκεί. Εκείνη την ώρα δεν προσπαθεί να συνδεθεί μαζί σας εκεί. Εκείνη την ώρα προσπαθεί να ικανοποιηθεί ή με στη φαντασία του, στη φαντασία της να ζωντανέψει μια ταινία που έχει δει ή να προσπαθήσει με οποιοδήποτε τρόπο να έχει ευχαρίστηση και να έχει ειδονή, αλλά όχι να συνδεθεί ουσιαστικά με τον άνθρωπο με τον οποίο συνευρίσκεται. Τι λέτε εσείς? Θα ήθελα πολύ να διαβάσω την άποψή σας. Φιλιά!